Όξι ο Σιωθό, ημών, όξι. Μα λέει από άλλη πράγμα. Νέμα τη αληθία σου πανταχού παρόν και τα πάντα πράγματα. Τη ευρώ των αγαθών και ζωή και λιγό. Ελθέ και σκύνο σου είναι μη και καθάρισε εμά από πάση τη κυρία. Και σώσε να καθέτα ψυχά σου. Ευρωγητό ή Χριστέ. Συναντήσεις μιλήσαμε από την εμπειρική μορφή της πρακτικής. Τώρα θα δανειστούμε από τις συγγραφές των πατέρων μας να κάνουμε διαπίστωση των όσων είπαμε και των όσων πιστεύουμε. Θα κάνουμε μια επιστράγηση τώρα με τις γνώμες των πατέρων μας. Θα μας διαβάσει ο πατέρ Αρσένιος. Η κτήρμον καρδία δηλωνότι εκτιδηθήσετε, τα δε εναντία η ακολουθία αντιπεφώνηκεν. Είναι αυτό λόγιο του Κυρίου. Καταλάβατε, ό,τι σπήρει έκαστος τούτο και θερίσει. Τη δικαιοσύνη Θεού θα μάζει να φύρουμε. Εάν κάνεις εκτίρμον καρδία, λέει. Τι σημαίνει εκτίρμον καρδία? Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει βάσει τη ζωή του τη συμπάθεια. Το επίκαιση μόνο γνωστή το πάση ανθρώπου. Εάν κατά αυτόν τον τρόπο διάκειται, με τους πλησίων του, τους οποιουσδήποτε πλησίων του, κατά τον ίδιο τρόπο θα ανταποκριθεί και η πρόνοια του Θεού απέναντί του. Ο νόμος της ελευθερίας διδάσκει πάσαν αλήθειαν και η μεν πολλοί του τον καταγνώσιν αναγνώσκουσιν. Ολίγοι δεν νοούσιν αυτόν κατά αναλογίαν της των εντολών εργασίας. Ναι, κοιτάξτε, συνθηματικά ομιλεί. Κατάλαβες, με τρόπον την αγόρη μας κινούμεθα με βάση δήθεν την χριστιανική νομοθεσία και βέβαια κινούμεθα σε αυτά τα περιθώρια, αλλά λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιάνουν το πραγματικό νόημα. Γιατί κοιτάξτε, ολόκληρο σε βάση της πρακτικής που βρίσκεται μέσα στην άσκηση, να την πούμε. Η άσκηση είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου που προσέχει να μην παρασυρθεί. Ναι, αλλά και το ζενίθ ακόμα αυτής της ασκήσεως στην πραγματικότητα δεν είναι σκοπός. Και αν πετύχουμε όλο το πλήρωμα της ασκητικής ακριβίας και γίνουμε τροποτινά σαν ρομπότ από τη συνήθεια της ακριβούς κηρύσεως της ασκητικής γραμμής. Μέχρι εδώ είναι ανθρώπινο. Εάν δεν βρούμε πίσω από αυτό την ανταπόκριση της χάριτος, πάει ο κόπος μας χαμένος. Άρα το νόημα είναι ότι δεν ασκούμε γιατί μας είπαν οι άλλοι ή διότι το λέει το πρόγραμμα. Το λέει και το πρόγραμμα. Ασκούμε για να αποδείξουμε ομολογία προς την μητέρα χάρη την οποία αρνηθήκαμε και μας εγκατέλειψε. Και τώρα ομολογούμε τον πόθο μας ότι την αγαπούμε και εργαζόμεθα όχι για να μάθουμε σύστημα ασκήσεως, αλλά για να αποδείξουμε την αντίθεσή μας προς το κακό και τον διάβολο και την πρόθεση και υποταγή μας προς την αγάπη του Θεού. Δηλαδή ασκούμε να αποδείξουμε περιτράνως ότι αποτασσόμεθα τον σατανά και τις έργεις και τις πομπές αυτού και συντασσόμεθα τον Χριστό και μόνον. Βλέπετε, άρα το νόημα είναι να προσέχετε, να μην κάνουμε σαν παπαγαλιστικά χωρίς να έχουν νόημα αυτά που κάνουμε και αυτά που φρονούμε. Καταλάβετε, διότι και το πλήρωμα πάσης ασκητικής τελειότητας είναι μηδέν. Είναι ανθρώπινη πράξη αυτή. Ανθρώπινη πράξη. Ο Θεός δεν είναι ενδεής και θέλει να κάνουμε κάτι να του δώσουμε.
και αν δεν του το δώσουμε θα μας κλείσει έξω. Ο Θεός εξεγαθότητος κινούμενος και μας έπλασε και μας ανέπλασε και μας ανέχεται και μας καρτερεί για να πάμε εκεί που μας ετοίμασε. Αλλά πρέπει να ξοφλήσουμε την παλαιά μομφή της αρνήσεως που εκουσίως αρνηθήκαμε, παρέβημε το θέλημά του και αρνηθήκαμε. Τώρα θα το αποδείξουμε εν τέρθεν ότι δεν αρνούμεθα, αλλά συνεχώς ομολογούμε και ζούμε μόνο για να ομολογούμε. Ούτε τη ζωή του ενδιαφέρον δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί πως να εφαρμόσουμε απολύτως το Θείο θέλημα, να πείσουμε αυτόν που βρήσαμε με την αποστασία και την ανταρσία, ότι μετανοούμε ειλικρινά και στο εξής ζούμε μόνο για αυτόν και την εντολή του και δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ζωή μας. Αυτός είναι ο ευγενής, ο ορθός, ο ακριβής τρόπος της ομολογίας και της πρακτικής μας που θα μας δικαιώσει στην ημέρα του Χριστού. Μη ζήτη αυτού την τελειότητα εν αρετές ανθρωπίνες, τέλειος γάρ εν αυτές ούχε βρίσκεται. Η γάρ τελειότης αυτού εν το σταυρό του Χριστού εγκέκρυπτε. Βλέπετε, στην απόλυτη αυταπάρνηση, τελειότης δεν υπάρχει. Εν τούτο που είπα πρωτήτερα, το λέει με δύο λόγια εδώ. Η ακριβεστέρα μορφή της πρακτικής, άμα είναι μόνο για αυτήν, δεν έχει κανένα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ο Σταυρός του Χριστού το πάνω. Δηλαδή τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Είναι η εκουσία μας, προσφορά, ότι θυσιάζουμε και αυτήν ακόμα στη ζωή. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε, δεν ζητούμε τίποτε, δεν θέλουμε τίποτε. Τα πάντα θυσιάζουμε και αυτήν την ζωή. Ένα και είναι εκείνο τον οποίο πρώτα αφρόνως αρνηθήκαμε. Το είδα. Ο νόμος της ελευθερίας δια μεν γνώσεως αληθούς αναγινώσκεται, δια δε εργασίας των εντολών νοείται, πληρούται δε δια των εκτιρμών του Χριστού. Το ίδιο πάλι είναι. Το ίδιο νόημα είναι. Αν και θα γίνει με ακρίβεια, όπως είπα, πρακτική είναι αυτό, δεν έχει απόδοση. Μόνο δια των εκτιρμών του Χριστού, δηλαδή χάρη θα το κάνει. Εάν η χάρη, γιατί η χάρη δεν κάνει λάθος. Αν διαπιστώσει μέσα μας η χάρη ότι όντως είμαστε, κρατούμε την αυταπάρνηση και ζούμε μόνο για τον Χριστό και τις εντολές του, θα δώσει εκείνη το αποτέλεσμα. Εμάς το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει. Καλά, όλα δεν θα κάνουμε. Όσοι πάσης εντολής Χριστού, εαυτούς οφειλέτας ουκ ελογίσαντο, ούτι τον του Θεού νόμων σωματικός αναγινώστουση. Μη νοούντες, μήτε αλέγουση, μήτε περιτείνων διαβεβαιούνται. Διό και πληρούν αυτών εξέργων νομίζουσιν. Ναι. Πάρε το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι πάντα. Έστι πράγμα προφανώς καλών επιτελούμενων και ο σκοπός του επιτελούντος αυτό ούκης αγαθών. Και έστι έτερον ως πονηρών και ο σκοπός του επιτελούντος αυτό εις αγαθών. Ούμονον δε έργα ποιούσι τινές, αλλά και λόγους λαλούσι το τρόπο όπρο ειρήκαμεν. Η μεν γάρ εναλλάσσουσι πράγμα κατά απειρίαν ή άγνοιαν, η δε κατά πρόθεσιν πονηρίας, έτερη δε κατά σκοπόν ευσεβίας. Το πάρα αυτό είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται κάθε τι. Βλέπετε πατέρας, πως είναι ακρίβει αν θέλει ακριβώς στη ζωή μας. Και δεν προσέχετε όπως πάντοτε θα σας πεθεί. Το νόημα είναι τούτο, δεν είμαστε πεταμένοι εδώ. Καταλάβετε, ούτε είμαστε πλανεμένοι. Και κάναμε σχήματα όπως είπε πλανημένοι άνθρωποι με τις ιδεολογίες τους τις αφηρημένες. Εδώ ακριβώς έχουμε αίσθηση για την κοίταξη. Η μεν κατασκευή μας είναι κατ' εικόνα. Η δε ζωή και δραστηριότητα μας θα γίνει καθομοίωση. Εάν δεν γίνει καθομοίωση η ζωή και η δραστηριότητα μας, τα χάσαμε όλα. Πάει και το κατ' εικόνα που έγινε η κατασκευή μας ακόμα. Βλέπετε, γι' αυτό προσέχετε πάντοτε κάθε κίνηση εν ονόματι τίνος γίνεται. Δεν μπορούμε να γελάσουμε τον Θεό. Έτσι είναι. Ο εν προβολή επένων εν κρύπτων διαβολήν και μόμων δισέδετος εστί της απλουστέρης. Όμοιος δε τούτου εστί και ο κενοδοξών εν ταπεινό σχήματι. Ήτινες επί πολύ κατασοφιζόμενοι την αλήθεια εν το ψεύδι παραχωρηθέντες ύστερον δια των πραγμάτων ελέγχονται. Αυτό είναι. Λοιπόν,
είναι για τον εμπαθή άνθρωπο. Υπάρχουν εμπαθείς άνθρωποι, δεν μπορούν να νικήσουν τα πάθη τους και τα κρύπτουν εν ονόματι της αρετής, γιατί δεν μπορούν να μην τα εφαρμόσουν. Είναι όπως είναι αυτοί που είναι εχμάλωτοι και πρέπει είτε οι υπότιδες είτε οι καπνιστές είτε. Και πρέπει είναι υποτιταγμένοι να κάνουν αυτό που είναι εχμάλωτοι. Και μη δυναμένοι να τον νικήσουν, κατάλαβες, το εφαρμόζουν καλύπτοντας το με το πρόσχημα της αρετής. Δηλαδή πόσες φορές θέλει να κατηγορήσει κανείς έναν και το καλύπτει υπό τη μορφή του επένου και στην πραγματικότητα το διασύρει με διάφορους τρόπους, αλλά προσέχει να μην γίνει, να μην τον καταλάβουν, να μην γίνει αισθητός. Με λίγα λόγια, πάλι είναι το ίδιο νόημα. Εδώ πονηριά δεν ισχύει, δεν καρποφορεί. Εδώ χρειάζεται απλό της καρδιάς και ορθή τοποθέτηση των πραγμάτων. Ζούμε για τον Θεό. Αρνούμεθα τελείως τον εαυτό μας. Όχι μόνο τα πάθη και τα παράλογα, αλλά και αυτήν ακόμα τη ζωή, εάν και αυτή υποτίθεται ότι μπορεί από κάπου να είναι εμπόδιο. Έτσι είναι. Δεν έκαναν οι μάρτυρες και ομολογητές έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Όσες με ομολογήσει θα τον ομολογήσω, λέει. Όσες με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Δεν υπάρχει περιστροφική οικονομία. Έστιν έλεγχος κατά κακίαν και άμυναν και έστιν έτερος κατά φόβον Θεού και αλήθειαν. Ναι, πάρε και εδώ πάλι, πάρε και εδώ πάλι. Να, όταν κανείς θέλει, δεν μπορεί να μάσει τον εαυτό του και εκδηλώνει τα πάθη του, βρίσκει τρόπο ευλογοφανή να τα καλύπτει. Ποιο θα γελάσει, καταλάβασε. Έτσι, δίθεν ελέγχει δίθεν, για να διορθώσει τον άλλον, αλλά δεν είναι ο σκοπός του. Τον μισάει, έχει κακότητα εναντίον του και δίθεν υπό το πρόσημα του να το διορθώσει, το θεατρίζει και το ρεζιλεύει για να συμπληρώσει το πάθος της μισοκακίας του που έχει. Γελά τον Θεό αυτός. Τον παυσάμενον από αμαρτίας και λοιπόν μετανοούντα μικέ τι έλεγχε. Οι δε λέγεις κατά Θεόν ελέγχειν αυτόν πρώτοντας αυτού κακά φανεροποίησον. Ναι, το ίδιο πάλι είναι και τούτο. Πάλι το ίδιο είναι και τούτον. Λέω ότι εκείνος ο οποίος μετανοεί βρίσκεται στη μετάνοια, μην πιάνεις τώρα και να κατέβεις το παρελθόν του και ξέρω εγώ, τι θα για να τον ωφελήσεις ή ξέρω εγώ. Θα είναι ότι επαρέτησε. Βρίσκεται στα περιθώρια της μετανοίας, επαρέτησε την αμαρτωλή ζωή. Εάν θέλεις λοιπόν, λέει ο Άγιος, δίθεν για να τον ωφελήσεις, πες και τα δικά σου, γιατί δεν τα λες. Και τα δικά σου κακά. Το ελεύθερο σου παρελθόν που είχες. Όταν τρέπεσαι και το καλύπτεις. Με λίγα λόγια είναι εδώ, εδώ εφαρμόζεται το επιοικέσιμο γνωστή το πάσιν ανθρώπης. Η επιοίκεια και η συμπάθεια είναι απαραίτητη νόμη για να μπορέσουν να καλέσουν τον μεταξύ μας σύνδεσμο και την ενότητα. Και πάντοτε επαναλαμβάνομαι. Το νόημα είναι τούτο. Καταλάβατε ότι μετά την πτώση ο άνθρωπος απόλεσε την προσωπικότητα του. Αφού απόλεσε την προσωπικότητα του άνθρωπος, δεν έμεινε μόνο ως απολέσας την προσωπικότητα και ουδέτερος εγκαταλειμμένος, αλλά ενεδύθη την διαστροφή. Απέκτησε εγγυημένη διάνοια από μωρό, επίτα από ονειρά. Δηλαδή τώρα, σκεφτείτε που βρισκόμαστε. Δεν φτάνει ότι κρεμιστήκαμε και καταστράστην η προσωπικότητα μας. Όλα μας τα μέλη και τα μέρη και οι δυνάμεις και οι ενέργειες και οι πόθοι έχουν διαστραφεί και λειτουργούν διαστραμμένα. Τώρα τι πρέπει να γίνει όμως. Τώρα πρέπει, γιατί εδώ εμείς μάθαμε από την Αποκάλυψη ποια είναι η καταγωγή μας. Εμείς δεν είμαστε από εδώ. Η καταγωγή μας εμάθαμε όπως τόσες φορές το ερμηνεύσαμε. Κατασκευάστηκαμε από τον Θεό κατ' εικόνα του και μπήκαμε στην τροχιά να γίνουμε εκατομοίωση. Δηλαδή να αποκτήσουμε πάνω μας, παρόλο που θα χτιστεί άνθρωποι, επειδή χτιστήκαμε κατά την εικόνα του προτύπου, έχουμε την ειδικότητα και τη χωρητικότητα να χωρέσουμε μέσα μας όλες τις θείες ιδιότητες. Αυτό είναι το καθομοίωση. Αλλά όμως με τη διαφορά ότι θα το κάνουμε εμείς πρακτικά αυτό. Τώρα πώς θα το κάνουμε πρακτικά, αφού είπα πρωτήτερα έχουμε πάθει διαστροφή. Επάθαμε νομική διαστροφή. Άρα απόκειται σε εμάς πλέον ως νόμος, ως δόγμα της ζωής μας η συνεχής άσκησης.
άσκηση δηλαδή, είναι η συνεχής αγωνιστικότης, ούτως ώστε αυτά τα οποία αποκτήσαμε με την πτώση και μας έκαναν τη διαστροφή, πρέπει όλα τούτα να τα μεταβάλλουμε. Δηλαδή δεν θα υποταχθούμε, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα το κάνει μόνο ο Θεός. Αλλά εμείς πρέπει να αποδείξουμε με λεπτομέρεια της ζωής μας ότι αποτασσόμεθα του σατανά και πάση τις έργες και τις πομπές αυτού. Αποτασσόμεθα σε όλον τον νόμο της διαστροφής. Και αποδεικνύομαι ότι όπως τώρα εφορέσαμε την εικόνα του χωικού με την πτώση μας, δεν την θέλουμε. Αποδυσπετούμε, θα την πετάξουμε. Θέλουμε την εικόνα του επουρανίου. Και πρέπει να αποδείξουμε έμπραχτα πλέον ότι το μένα έναν αρνούμεθα ολοψύχος και το δεύτερο επιθυμούμε πάλι ολοψύχος, αποδεικνύοντας πρακτικά την αιμονή μας σε αυτό. Και τότε η Θεία Χάρης, η οποία βρίσκεται μαζί μας, ήρθε και μας την έφερε ο Δεσπότης μας Χριστός, παρόλο που θεραπετεύσαμε και φύγαμε γύθαμε μες στην κοιλάδα του καθμόνος με τα πόδια μας, ήρθε ο ίδιος και μας βρήκε και μας έδωσε την απολυσίσα χάρη. Αλλά θα την αποκτήσουμε διά της ομολογίας μας, επειδή αυτήν την αρνηθήκαμε, την προδώσαμε και τη διώξαμε από πάνω μας με τον έτσι θελητισμό. Τώρα λοιπόν με την αυταπάρνηση και την υποταγή εις το Θεό θέλημα, θα την προκαλέσουμε να έρθει αυτή να βγάλει από μέσα μας τον νόμο της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου, τη φθορά και τα πάθη, και να κατοικήσει μέσα μας αυτή και να μας φορέσει τον καινόν άνθρωπο που να συγκρίνει στέλνει τον πρωτοτικό Αδάμ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα είναι δηλαδή τροποντινά η ιδεολογία μας και το ξεκίνημα. Ειδικά δεν για εμάς τους μοναχούς. Βλέπετε ακριβώς, επειδή θέλει ο Θεός ειδικά εμείς να το εφαρμόσουμε αυτό, γι' αυτό μας έκαμε την ιδιαίτερα αυτή είναι ευλογία. Ναι, ευλογία είναι. Και μας διάλεξε μέσα σε σύμπαν τον κόσμο από εκατομμύρια συνανθρώπους μας που έχουν καλύτερες ικανότητες από εμάς αυτοί. Αλλά δεν ευδόκησε ο Θεός σε αυτούς. Ευδόκησε σε εμάς τα μωρά, τα ασθενή, τα εξωτερημένα και τα μειόντα. Και μας έδωσε την οσμή της αποκαλύψεως του και της γνώσεως του. Και μας ήρκησε αυτός. Ουδής έρχεται, λέει. Η μη ο πατήρα επέμψας με ελκύσει αυτόν, βλέπετε. Μας ήρκησε και μας έφερε εδώ, στην αγωγή αυτή. Αφού μας έβαλε μπροστά μας τα παραδείγματα των προγενεστέρων μας πατέρων, οι οποίοι πέτυχαν δια της χάρης του τον πλήρη θρίαμβο και μπήκαν ακολούθως στο πλήρωμα του αγιασμού και της θεώσεως. Γνωρίζουμε τα παραδείγματα. Να, και το που διαβάζουμε τώρα. Τι είναι, προγενεστή μας πατέρα. Λοιπόν, τώρα από εμάς ο Θεός απαιτεί αυτό και πρέπει να το δείξουμε. Εάν δεν το δείξουμε, δεν έχει δηλαδή μεγαλύτερη μορφή ζημιάς και βλακείας που συμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή από τη δική μας αποτυχία. Γιατί δεν έχουμε καμία πρόφαση. Οι συνάνθρωποι μας, οι υπόλοιποι χριστιανοί που βρίσκονται στο κοινωνικό στάδιο, είναι μπλεγμένοι μες στα αίτια και τις αφορμές και δεν μπορούν και έχουν κάποιο δικαίωμα να προφασιστούν. Εμείς όμως ποιο δικαίωμα είναι εκείνο που θα μας δικαιώσει και θα μας ρεζιλέψει στην ημέρα εκείνη, όταν ο Κύριος μας θα μας καλέσει και θα μας πει τι έκαματε αυτά που σας έδωσα. Τότε τι θα πούμε. Ποια προφάσεις είναι τούτη εδώ. Εδώ δεν έχουμε κανένα θεσμό, κανέναν όρο που μας εκβιάζει, που μας πιέζει να βγούμε έξω από τη γραμμή. Διότι τρία ελάχιστα πραγματάκια που χρειάζομαι στην βιολογική μας υπόσταση, λίγη τροφή και μια μικρή ενδυμασία και μια μικρή στέγη, υπάρχουν από το κοινωνικό σύστημα. Τα έχουμε. Άρα δεν έχει καμία πρόφαση. Ούτως ώστε αναζητώντας κάτι που μας χρειάζεται, ξεχάσαμε να κάναμε το που θέλει ο Θεός. Δεν μας δικαιώνει κανείς. Μέχρι που ο Κύριος μας φτάνει στο συμπέρασμα που είναι τολμηρό. Βέβαια τολμηρό, διότι σαν να αντιφάσκει. Ενώ είναι και νομοθέτης και νομοδότης. Και διατάζει την πέμπτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να ευσυγένεται και αν ακόμα λέει αυτός και έφτασε, δηλαδή παραλόγησε ακόμα. Σε αφροσύνη. Αν ακόμα ο γονεύς έχει από τα γεράματα του τρελαθεί, πάλι η γονική του υπόσταση είναι ακεραία και οφείλουμε και δαιμονία και υποταγή. Και έρχεται και μας χωρίζει και λέει όχι δεν θα με ρημνήσετε για αυτούς, αλλά ούτε θα τους σκέπτεστε. Μας χωρίζει από κάθε έννοια. Ούτε γονείς, ούτε και δαιμόνες, ούτε κανένα. Μόνο να προσέχουμε να μην μας παρασύρει το παράλογο
του νόμου της διαστροφής που εντυπωσιακά μέχρι τόσο. Και πάλι μπήκε μπροστά αυτός και εφήρμοσε με λεπτομερά στην πρακτική των τρόπων που μας παρέδωσε ενταλτικά να φυλάξουμε, πάλι από την αγαθότητα του, για να μην προφασιστούμε ότι ναι, καλά, είσαι Θεός εσύ. Τα λες όλα τούτα, αλλά άραγε είναι υποφερτά. Για να μην το πούμε το άραγε, ήρθε ο ίδιος και μπήκε μπροστά και τα εφήρμοσε με λεπτομέρεια. Βλέπετε. Τι να αποφασιστούμε. Και πίσω από αυτόν ύστερα, εκατομμύρια τον αντέγραψαν. Αλλά καμία πρόφαση δεν μας δικαιώνει. Λοιπόν, είναι καιρός να ξυπνήσουμε, αδελφοί μου. Δεν είναι καιρός πλέον να κοιμόμεθα και να ραθυμούμε. Επομένως λοιπόν, μηδεμίανε μηδενή διδόντες προσκοπή. Να μην μομηθεί η διακονία, αλλεμπαντή συνιστώντα σε αυτούς ως Θεού διάκονη, Θεού οικοδομή, Θεού Γεώργιον. Τι είναι αποστολή μας. Γιατί βλέπετε ότι δεν είναι μόνο τούτον ότι πρέπει να σωθούμε. Αυτή την ευεργεσία που έκαμε σε εμάς ο Θεός και να απαιτεί πάλι να δώσουμε πίσω το αντίκρισμα. Γιατί τώρα εμάς μας έβαλε σαν κεφαλή του λαού. Ναι, εμείς είμαστε. Ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος, και ακούω αυτό που να πω ξέρω, θέλουν να γίνουν κάποτε χριστιανοί, θέλουν να δουν το παράδειγμα πρακτικά. Και το πρακτικό μάλλον είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή το καθήκον της Ιεραποστολής σε εμάς είναι αδιάκοπο, συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται να πάμε να τους βρούμε εκεί που είναι. Έρχονται μόνοι τους εδώ. Το φως όταν ανάψει δεν έχει ούτε σιρήνα ούτε προσκλητήριο. Αρκεί να ανάψει μπορώ. Και από μίλια μακριά όσα μάτια είναι γερά το βλέπω. Λοιπόν, εμείς είστε το φως του κόσμου. Ακριβώς σε εμάς είναι. Τώρα λοιπόν εδώ πρέπει με πάσα ακρίβεια προσπαθία, σε καταλάβεις, να αποδείξουμε κι εμείς ότι είμαι θα συνεχιστέ της πατερικής μας παράδοσης. Να αποδείξουμε τις αδιάψευστες επαγγελίες του Θεού μας και σωτήρος μας. Ότι και όχι και τότε το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα και αύριο και μέχρι τη συντελεία είναι ο ίδιος μαζί μας. Όπως λέει, με θυμώνει μη πάσα στα σήμερα ως τις συντελείες του αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν, πατέρα, σταθείτε καθένας στη συνέπαρξή του και προσέχετε. Δεν μπορούμε να γελάσουμε κανέναν. Ούτε έχουμε όρεξη. Είμαστε υποχρεωμένα να ανταποκριθούμε σε αυτή την καθηκοντολογία. Μας ήρκησε ο Θεός λόγος πίσω του για να τον αντιγράψουμε. Και αυτόν και όλους του τους μαθητάς και φίλους, οι οποίοι από τότε μέχρι σήμερα τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν. Λοιπόν, προσέχετε λοιπόν. Τα πάθη, εάν τα πάθη δεν πέσουν, μην πλανάστε. Μην πλανάστε ότι επαναλαμβάνετε τη λειτουργία των παθών και φαντάζεστε ότι θα γίνουμε μοναχοί. Μην πλανώ ο μοναχέ ότι ένισε σωθήνε δουλεύοντα ιδεολογή και καινοδοξία. Τα κεφάλαια των παθών. Τους θα που σας λέω κάθε μέρα, θα κάνετε κάθε μέρα έλεγχο στον εαυτό σας. Από τον καιρό που ήρθαμε, εδώ τι κάνουμε. Γιατί πέραν της γενικότητας των παθών που βρίσκονται από το σύστημα του παλαιού ανθρώπου, κάθε ένας από εμάς έχουμε και μια ειδική χολέρα. Όπως εις το χαρακτήρα δεν ταιριάζουμε. Έτσι και στο πνευματικό τομέα, κάθε ένας από εμάς έχει μια περισσότερη αδυναμία κάπου. Έχει κάποια πάθη που τον κυρεύουν πιο πολύ. Α, εκεί τώρα η προσοχή. Εκεί είναι το πιο κεντρικό στοιχείο που μπορούμε να ελέγχουμε. Και λέμε, ο καθένας στον εαυτό του που το ξέρει. Βρε εσύ, αυτό το πάθος πάντοτε σε τυρανούσε. Και τώρα ήρθες εδώ στην καλογενική. Καλά, το ίδιο πάθος είναι. Τώρα πού πάει ο κόπος σου. Τι κάνεις εδώ. Αφού αυτό που είναι τόσο αισθητό και σε ταλαιπωρεί, δεν το βλέπεις να πέφτει. Δεν ενδιαφέρεσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πάει καλά. Πού είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν πέθανε, ούτε αδυνατεί, ούτε αλλάζει γνώμη και απόφαση. Ήρθες εδώ. Και ακριβώς ήρθες εδώ, γιατί μας ήρκησε ο Θεός για να γίνουμε καθαρή την καρδία. Να κατακτήσουμε αυτόν τον Θεό και όλες τις επαγγελίες. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι ο στόχος του ψυχίου μας. Γι' αυτό μην πλανάστε. Εάν τα πάθη με αδιαφορία αν τα κρατάτε, εχάσετε το δρόμο κρίμας και τα ναύλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πλανάστε. Κανένας και ένα άγγελος εξ ουρανού, όπως λέει ο Παύλος, σας διδάξει άλλο δρόμο, ανάθεμα έστω. Δεν γίνεται, πατέρες. Εδώ πρέπει να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο συν τη παθή μας και τις επιθυμίες και να έρθουμε των κενών, των καταχρηστών,
τον απαθή, τον Άγιον. Ότι γίνεστε Άγιοι, ότι ο Άγιος ημί. Είναι εντολή αυτή. Γίνεστε ουν τέλειοι, ότι ο Πατήρ ημών τέλειος εστίν. Αυτές είναι εντολές, είναι προστακτική μορφή. Και αλίμονον εάν δεν γίνουμε εμείς, τότε ποιοι θα γίνουν. Αυτοί που έχουν γυναίκες και παιδιά και φόρους και επιχειρήσεις. Έτσι. Γι' αυτό μην ραθμείτε, μην αμελείτε πατέρας. Προσέχετε, έκαστος στον εαυτό του ή στη θέση του όπου βρίσκεται, γιατί οπωσδήποτε θα απολογηθούμε γι' αυτό. Δεν είδατε οι πατέρες μας, και χτες εορτάζαμε τον Άγιο Εφραίμ, που περιέγραφε τη Δεύτερη Παρουσία. Διαβάσετε καμιά φορά τα συγγράμματα του. Είδαν από μέρους, σαν σκιά, σαν εικόνα, τον νόμο της φρίκης και του φόβου. Όταν θα παρουσιαστεί ο Χριστός μας, που σήμερα είναι πατέρας αγαθός και με ποιή και ανανέχεται τις αδυναμίες μας, σε εκείνη την ώρα θα είναι φοβερός δικαστής. Δεν υπάρχει ίχτος τότε. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει πρόφασης καμιά. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Και κάθε μέρα αναλύουμε πρακτικά τα μικρά πάθη και τα μεγάλα. Τα εισαγωγικά, τα μεσαία και τα τέλεια. Κάθε μέρα τα λέμε. Λοιπόν, πάλι επανερχόμαστε στο ίδιο. Μην πλανάστε. Έτσι είναι. Ξεκινούμε από το θέλημα. Εκείνος ο οποίος επιμένει να γίνεται η γνώμη του και το θέλημά του, αυτός έχει ολική διαστροφή. Είναι διαβολοποίησης αυτή. Ναι, αλλά γι' αυτό γνωρίζετε, μας τράβηξε ο Θεός και μας έβγαλε. Και μας έφερε εδώ στο εργαστήριο της μεταβολής του χαρακτήρα. Ούτως ώστε και εμείς να αποβάλλουμε από πάνω μας τον παλαιό άνθρωπο. Συν τη παθήμαση και τες επιθυμίες. Βλέπεις, πάθη και επιθυμίες. Και έτσι η Θεία Χάρις να μας ενδύσει των κενών των καταχριστών. Τον απαθή, τον Άγιον, τον τέλειον, να γίνουμε νόημοι με το πρότυπό μας. Λοιπόν, έτσι, πατέρες, ξεκινώντας από αυτό το πρώτο, από το θέλημα. Μετά να ξέρετε ότι τα εισαγωγικά πάθη, ειδικά που πολεμούν τους αρχάριους, τους νέους μοναχούς, είναι τα αισθητά που βρίσκονται στην πρακτική. Είναι το θέμα της λεμαργίας. Το θέμα της αμελίας, οι σαρκικές κινήσεις. Καταλάβατε, όλα αυτά είναι εισαγωγικά αυτά. Και από εδώ ξεκινούμε. Επειδή αυτά είναι τα βασικά του νόμου της διαστροφής, του ανθρώπου δηλαδή που βρίσκεται μέσα στην χτινόδη μορφή, στην παραφύση κατάσταση. Η παραφύση κατάσταση είναι τούτη. Είναι το έννοια του παραλόγου. Από εκεί ξεκινούμε. Όταν βλέπετε να χτυπούν αυτά, μην τρομάξετε. Δεν σημαίνουν ενοχή γιατί χτυπούν. Χτυπούν γιατί αποδεικνύουν ότι υπάρχουν. Και σαν να μας προκαλούν. Εδώ είμαστε. Θέλετε να συνεργαστούμε ή τι θα κάνετε. Και εμείς ακριβώς γυρεύουμε ένα φρομπίν και τα προκαλούμε να φανούν. Α, εδώ είσαι, έλα τώρα. Και το χτυπούμε, ένα έγκαστο. Ανθιστάμεθα. Αντίστητε το διάβολο και φεύξετε αθυμό. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ο λόγος, καταλάβατε. Τώρα και τους πατέρες που δανειστήκαμε, διότι τούτα είναι θεωρητικά και τα ομιλούν οι πατέρες με ευχέρεια σαν συνθηματικά. Ομιλούν για εκείνους που είναι σε αυτό το επίπεδο. Εμείς όμως, επειδή ακόμα είμαστε σε χαμηλά εκπαιδευτικά εκπαιδευτήρια, ψάχνουμε χαμηλότερα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πιο καλά. Και τα πιο καλά είναι τούτα. Μην πλανάστε όταν υποκύπτουμε στα πάθη μας. Άλλο το να αγωνίζεται κανείς και να γελαστεί. Α, δεν σημαίνει ήττα αυτό. Όχι, μάλιστα είναι θρίαμβος. Αγωνιζόμενος κανείς στον αγώνα, και ο αγώνας δεν είναι αίσθουσα χορού. Ο αγώνας, σε κατάλαβα, έχει πληγές, έχει γρασουλίσματα, έχει λερώματα, έχει ξεσχίσματα. Έτσι είναι ο αγώνας. Και έτσι αποδεικνύει ο αγωνιστής. Αν λοιπόν αγωνίζεται κανείς και γελαστεί από απειρία, είτε από κάποια άλλη αιτία και ηττηθεί σε κάποιο πάθος, δεν σημαίνει τούτο ότι απέτυχε, ότι ενικήθη, τίποτε. Είναι απόδειξη ότι πραγματικά αγωνίζεται. Και έτσι πρέπει να συνεχίζουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί δεν μας συγκινούν. Και ακόμα στα σημέρες μας που είπαμε τόσα και καταγόμεθα απορρίζοντας αγίων ανθρώπων. Τι κατάκριση θα είναι για μας. Που όχι το καιρό εκείνο που διάβαζαν άλλοι, εμείς ζήσαμε στους πόδας ανθρώπων Αγίων που ήταν προφήτες, που ήταν πεπληρωμένοι θειασχάριτος. Και αυτά δεν τα βρήκαν από τον μπακάλι.
τα κέρδισαν με τον ιδρώτα τους. Άρα και σήμερα και τώρα ακόμα είναι μαζί μας για Θεού. Επομένως καμία αραθυμία, καμία αμέλεια δεν μας δικαιώνει. Όλοι μας θα είμαστε προσεκτικοί και όρθιοι. Θα αγωνιστούμε να προκαλέσουμε τη μητέρα χάρη που μας περιμένει να μπει αυτή και να ξεριζώσει από μέσα μας τον παλαιόν άνθρωπο και τα συστήματα της διαστροφής και να μας δώσει τον καινό τον κατά Χριστό Χριστέντα. Αυτό είναι το νόημα. Ξεκινώντας από τη βάση. Η βάση είναι το θέλημα. Πολλές φορές σας το τόνισα. Εκείνος ο οποίος επιμένει να εφαρμόσει τη δική του γνώμη και δεν βούλεται να διορθωθεί, αυτός έχει πάθει ολική διαστροφή. Αυτή είναι η διαβολοποίηση. Αυτό έπαθε ο διάολος. Ο διάολος δεν πέθανε. Εκκρεμίστηκε από την απόλυτη εξάρτησή του από το Θεό και έμεινε στη δική του γνώμη. Αυτό σημαίνει διάολος. Και έμεινε αιωνίως στον θάνατο αυτό. Τα πάντα εδώ βλέπετε. Υφίστανται κατά μετοχή. Κατά φύση είναι μόνο ο Θεός. Επομένως εμείς έχουμε χρέος και κατά τους φυσικούς νόμους. Ως αιτιατά εξαρτώμεθα από το απόλυτο πρώτο αίτιο. Και αν από αυτό ξεκοπούμε, αυτομάτως πεθαίνουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο διότι το είπε ο Χριστός μας από αγαθότητα και το εφήρμοσε να μας κολακεύσει, να μην μας προσβάλλει. Παθαίνουμε πιένοντας βαθύτερα αναλυτικότερα στην αναλυτική μορφή της πραγματικής οντότητος μας, το είναι μας. Είμεθα αιτιατά, θέλοντες και μη, δεν μπορούμε, εάν δεν είμεθα εξαρτώμενοι από το πρώτο αίτιο. Αυτό είναι πατέρα. Βλέπετε ότι το θέμα της υπαταγής και της υπαγωγής από φιλανθρωπία ερμηνεύτηκε έτσι από τον Χριστό μας, αλλά στην οντολογική μας υπόσταση είναι καθήκον. Δεν μπορούμε εμείς να είμεθα ζώντες που πεθάναμε εξουσίως. Εκουσίως δραπετεύσαμε και μπήκαμε στο περιθώριο του θανάτου μόνοι μας. Και από αγαθότητα συγκατεύει και δέχεται να μας βγάλει. Αλλά υπό την προϋπόθεση της απολύτου επαφής, της απολύτου εξαρτήσεως, της απολύτου τηρήσεως του δικού του θελήματος. Τόσο να πράγει τα πράγματα. Έτσι μην πλανάστε λοιπόν. Και ξεκινούμε για να χτυπήσουμε το θέλημα. Πρέπει να έχουμε νουν ζωντανών και υγιή. Τη ζωντάνια στο νου και την υγεία την προκαλεί η θεία επίκριση, η προσευχή. Κορυφαία αρετή. Χωρίς αυτήν τίποτα δεν μπορούμε. Γι' αυτό και ο Παύλος την επιβάλλει αδιάλειπτο. Λοιπόν, αν κρατάτε συνέχεια τη μνήμη του Χριστού μας, τότε ο νους έχει τα μάτια του ανοιχτά, αλλά έχει και τις δυνάμεις του ικανές για μάχη. Και τότε δεν πλανάτε. Βλέπει πως θα χτυπούν και ανθίσταται. Αν λοιπόν σταθεί έτσι ο νους, κρατώντας τη μνήμη, ως πρέμπος στον εαυτό του, σας είπα, μένει υγιής και με ανοιχτά τα μάτια του. Αλλά όμως του προσθέτεται και μια άλλη δύναμη. Δηλαδή του προσθέτεται ο ζήλος, ο οποίος ζήλος είναι η κινητήριος δύναμης. Όταν ο ζήλος ζωντανέψει μέσα μας, δια της χάριτος, δεν κουραζόμεθα τότε. Τότε δεν κουραζόμεθα, αλλά η προθυμία μας σωθεί να κάνουμε και παραπάνω ακόμα. Αυτή είναι η ερμηνεία των μαρτύρων και των ομολογητών. Αυτός ο ζήλος είναι που έκαμε τα εκατομμύρια των μαρτύρων και τα εκατομμύρια του ανεμάχτου μαρτυρίου, που αρνήθηκαν τους φυσικούς απολύτους κανόνες για την αγάπη του Χριστού, για την τήρηση της ακριβίας της εντολής. Αλλά σας είπα, δια της συνεχούς μνήμης του Θεού, που κράτησαν τον νου τους ανοιχτά μάτια και υγιή, έβλεπαν πως θα δέχονται την προσβολή και αμήνων του Ανδρείας, αλλά ήταν συνάντηση υπάρχουσα και η αρετή του ζήλου που σήκωνε αυτή το βάρος. Και έτσι μπορούσαν. Εμείς τα ακούμε και μας προκαλεί κόπον και εκείνους σε προκαλούσαν τρυφή η κούραση και η κόπωση. Διότι ήταν ζωντανός μέσα τους ο θείος ζήλος. Λοιπόν άρα, εάν κρατάτε επίμονα την θεία επίκληση, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και βλέπετε πώς θα έρχουσαν και πού υπάγουσαν οι διάφοροι που μας πολεμούν. Έχετε δε έτοιμο και το όργανο της μάχης των ζήλων, σηκώνει αυτό το βάρος και δεν σας φαίνεται τίποτε πως είναι κουραστικό. Αυτά είναι. Τα είπαμε πολλές φορές, μην βαρύνεστε, τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν γίνεται, αυτά είναι η ζωή μας αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, χτυπάτε το θέλημα, μην πλανάστε. Δεν γίνεται χάρη του Θεού.
είναι. Αν δεν προκαλέσουμε, αφού ακόμα ερμηνεύουν οι πατέρες ότι και αυτός ακόμα ο φύλακας άγγελος που στέκεται δίπλα για αυτόν τον σκοπό, εάν δεν προκληθεί από εμάς με αγαθή πρόθεση, δεν επεμβαίνει. Είναι ελευθερία της προσωπικότητας ή παράμο. Βλέπετε. Έτσι είναι, πατέρα μου. Αυτά. Επειδή δεν μπορέσαμε να σας πούμε από εκεί, από τους πατέρες, διότι δεν έκαναμε καλή εκλογή, είπαμε μερικά από τα ίδια που επαναλαμβάνουμε πάντοτε. Και το νόημα είναι το ίδιο πάλι. Όπως είπα. Έτσι. Άνος χόμεν τας καρδίας. Και έτσι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αμήν. Ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς.